Μια ανάρτηση που κάνει λόγο για τι πρόγραμμα έχουν τα τετράδια και τα τεσσάρια για τι αρχέ μονίτα για 500.000 έλλειμμα και η Δημοτική Αρχή σα καλεί να απαντήσετε πού πήγαν τα 500.000 ευρώ που έχουν τι Ευρωπαϊκέ Τράπεζε που έχουν. Το δάνειο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, παιδί, δεν το πήρε μάλλον. Ούτε στο πήρε ο Δήμο Κοζανής. Όπω είχα την ευκαιρία. Καταρχήν θα υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση αύριο, η οποία θα απαντάει ένα προς ένα τα σημεία αυτά που απαντιούνται και θα επισημαίνει επίσης ένα προς ένα αυτά τα οποία δεν φύγονται στην απάντηση του κ. Από εκεί και πέρα, πήγε το ΝΑΤΟ, υπάρχουν όλα τα έγγραφα στο Δήμο Κοζανής και μπορούμε να τα βρούμε και να δούμε πού ακριβώς πήγε. Σε ό,τι αφορά το σε εισαγωγικά το έλλειμμα των 500, θυμίζω σε όλους τους πολίτες και στους δημοτικούς συμβούλους το ότι έγινε αναλυτική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από ένα περίπου χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω, θυμάμαι ακριβώς, όπου είχαμε την ευκαιρία και στοιχεία να δώσουμε και να δείξουμε τι και πώς υπήρχε. Από εκεί και πέρα, το να κάνουμε γαργάρα βασικά ζητήματα που σχετίζονται. Για παράδειγμα, με διαχείριση του χώρου για να κάνουμε μνήμα, τότε το ΕΣΠΑ δεν ξεκίνησε. Φυσικά, όλοι το ξέρουμε ότι το ΕΣΠΑ δεν ξεκίνησε. Αυτό δεν μας δίνει άλλο να κάνουμε τον τοπικό χώρο, να τον κατατμούμε σε έργα, εργάκια, ασφαλτοστρώσεις, πλατιούλες κτλ. Χωρίς καμιά απολύτως αναπτυξιακή διάσταση. Επίσης, δεν μας δίνει κανένα δικαίωμα να αγνοούμε στοιχειώδη πράγματα, τα οποία είναι όλα τα στοιχεία είναι αναρτημένα στο διάβγεια, σε αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, σε αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθένα από τα στοιχεία που φύγονται στην ανακοίνωσή μας. Σε ό,τι αφορά το θέμα του συγκροτημικού σταθμού, η ίδια η Δημοτική Αρχή αυτοδιαψεύδεται και θυμίζω ότι στο πρώτο δελτίο τύπου που έβγαλε μιλούσε για παραχώρηση. Όταν ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, άλλαξε διαμαγεία ο τίτλος και έγινε αξιοποίηση του χώρου του συγκεκριμένου σταθμού. Αύριο θα παραθέσουμε και ακριβώς το απόσπασμα από το μνημόνιο το οποίο υπέβαλε τη συγκεκριμένη.